Είμαστε στο Δήμο Παιωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής, δηλαδή λίγο έξω από το Πολύκαστρο, μόλις 12 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τους Ευζώνους, με τα Σκόπια. Λοιπόν, εδώ από χθες έχουμε την απόφαση του ΕΟΔΗ που βάζει τη δομή, την οποία βλέπετε από πίσω μου, σε καραντίνα 14 ημερών. Και αυτό γιατί, επειδή διαπιστώθηκε ότι μια γυναίκα από τη Συρία νοσεί από COVID-19, χωρίς όμως να παρουσιάζει σημαντικά συμπτώματα. Είναι σχεδόν ασυμπτωματική, όπως μας λέγανε χαρακτηριστικά από το νοσοκομείο του Κιλκής. Η γυναίκα αυτή γέννησε, το παιδάκι το οποίο γέννησε είναι αρνητικό. Του έγινε χθες έλεγχος και βρέθηκε ότι είναι αρνητικό, όπως επίσης και μία συνοδός από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Η γυναίκα αυτή είναι παντρεμένη, ζει εδώ στον οικισμό, θα έρθει σήμερα. Έχει διαμορφωθεί μια ειδική εγκατάσταση για αυτήν. Έχει ακόμα δύο παιδιά και σύζυγο, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί και επίσης είναι αρνητικοί στον ιό. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι έχουν ληφθεί μια σειρά από προληπτικά μέτρα. Εκτός από την καραντίνα των 14 ημερών, έχουμε απολίμανση και κλείσιμο σε 5 δημοτικά σχολεία, αλλά και σε ένα γυμνάσιο λύκειο της περιοχής. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Χιονίδης, θα μας εξηγήσει γιατί. Για να κάνετε απολίμανση, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα σας από το Πολύκαστρο, από τη Νέα Καβάλα. Με την ανακοίνωση της καραντίνας από τον ΕΟΔΗ της δομής Νέας Καβάλας και με δεδομένο ότι σε 4 δημοτικά σχολεία του Δήμου, καθώς και σε ένα γυμνάσιο και λύκειο, φοιτούν παιδιά από τη δομή αυτή, και επειδή εκείνη την ώρα, το πρωί που χθες το πρωί, νωρίς το πρωί, δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε σε ποιο σχολείο φοιτούν τα παιδιά της συγκεκριμένης οικογένειας, αλλά και με δεδομένο ότι είχε γίνει γνωστή από το βράδυ η είδηση, πολλοί γονείς χθες το πρωί αποφάσισαν να κρατήσουν τα παιδιά στα σπίτια. Αποφασίσαμε να κλείσουμε τα 4 δημοτικά, το γυμνάσιο και το λύκειο, προκειμένου να προβούμε σε απολίμαση και αυστηρό καθαρισμό, ούτως ώστε να είναι έτοιμες και από Τρίτη να υποδεχτούν ξανά τους μαθητές. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, κάποια ένταση ενδεχομένως στην περιοχή? Κοιτάξτε, η ένταση υπάρχει από καιρού. Δεν είναι μόνο το προχθεσινό κρούσμα. Το πρόβλημα εδώ είναι πολύ γενικότερο. Έχουμε πίσω μας μία δομή, η οποία σήμερα έχει μέσα, διαμένουν 1560. Άλλοι 240 μένουν σε σπίτια στο Πολύκαστρο και στην Αξιούπολη και περίπου 60 σε ξενοδοχεία. Ο συνολικός αριθμός είναι 1860, που δίπλα σε μία πόλη των 7.000, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει το 25% και σε επίπεδο Δήμου το 6,5%. Φωνάζουμε εδώ και καιρό προς κάθε κατεύθυνση να τηρηθεί επιτέλους η αρχή της αναλογικότητας. Δεν μπορεί η περιοχή μας να επομίζεται τέτοιο βάρος. Έχουμε βάλει πλάτες 5 χρόνια τώρα από την εποχή της ιδωμένης μέχρι και σήμερα και δεν αντέχουμε άλλο. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να σταθεί σε αυτό το πρόβλημα. Σωστά, ευχαριστούμε και να υπάρχει πολύ μια ισοκατανομή. Καλημέρα, είναι λογικό το αίτημά σας. Είναι λογικό. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Για πάμε τώρα στο καθηγητή. Πάμε στον καθηγητή. Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει τώρα αυτή η εξέλιξη πάνω στη Νέα Καβάλα και στην Ξάνθη? Κοιτάξτε, αυτό ήταν κάτι πάντα αναμενόμενο σε περιοχές να υπάρχει μια έξαρση κρουσμάτων. Γι' αυτόν τον λόγο μιλάμε και συνεχώς ότι ο ιός υπάρχει και ότι πρέπει να κρατάμε τα μέτρα, ιδιαίτερα το μέτρο της απόστασης, φυσικής απόστασης. Και βέβαια το βασικό είναι τα αντανακλαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου βλέπουμε μια σχετικά μεγαλύτερη ροή. Δεν έχει κανένα σπουδαία ροή, βέβαια, έτσι. Είδατε λίγα κρούσματα είναι, αλλά αυτά μπορεί να κρύβουν ασυμπτωματικούς φορείς στην κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να έχουμε αντανακλαστικά τέτοια, ώστε αυτά να απομονούνται, χνηματούνται γρήγορα, να βλέπουμε στη γενική. Το γενικό πληθυσμό, ποια είναι η διαρροή κρουσμάτων, ας πούμε. Και αυτό έγινε και στην περιοχή αυτή. Θα δούμε δηλαδή σε ένα μεγάλο αριθμό πληθυσμού, αντιπροσωπευτικό δείγμα, δειγματοληψία δηλαδή, δειγματοληπτικό έλεγχο, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντική ροή κρουσμάτων στην περιοχή αυτή. Δεν πρέπει να είναι. Μέχρι τώρα τα πράγματα θετικά είναι, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο. Ότι πρέπει να ελεγχθεί. Ότι να ελεγχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μεγαλύτερο βάθος δηλαδή πληθυσμού, πληθυσμιακό, η περιοχή αυτή. Εδώ, μιας και αναφερθήκατε στα ασυμπτωματικά κρούσματα, υπάρχει μια αγωνία σε σχέση με τους τουρίστες, με τον εισερχόμενο πληθυσμό τώρα που ανοίγουμε την τουριστική μας βιομηχανία. Και υπάρχει η αγωνία για το αν οι έλεγχοι που θα γίνονται στις εισόδους θα είναι επαρκείς ή αν θα μπούμε σε περιπέτεια την οποία ενδεχομένως
δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε. Έχετε δίκιο και για μας υπάρχει αυτή η αγωνία. Αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή αυτό που κάνουμε κυρίως, έχουμε φύγει πια από την εποχή των απαγορεύσεων, θα ξέρετε, έχουμε μπει στην εποχή των συστάσεων, ακούσατε και πριν τον Υπουργό, οι συστάσεις που υπάρχουν για οτιδήποτε σημαίνει αυτή τη στιγμή, γυμναστήρια ή κατασκηνώσεις κλπ. Είναι συστάσεις. Αποστάσεις, μάσκες κλπ. Ναι. Το μεγάλο στοίχημα και το μεγάλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή είναι ο τουρισμός. Γιατί μέχρι 15 του μηνός υπάρχει ασφάλεια της καραντίνας, από 15 μέχρι 30 του μηνός υπάρχει ασφάλεια της καραντίνας και του ελέγχου σε χώρες υψηλής επιδημιολογικής βαρύτητος. Αλλά μετά την 1η Ιουλίου πρέπει να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε και ο τουρισμός να μην αποκλειστεί, γιατί αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι και οικονομικό, αλλά και κοινωνικό, και πρεστίζ και όλα αυτά για την πατρίδα μας. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον αποκλεισμό εισόδου της νόσου στην Ελλάδα, η οποία είναι μια καθαρή χώρα. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Υπάρχουν τα ερωτηματολόγια, υπάρχει η θερμομέτρηση, λίγα προσφέρουν αυτά. Το βασικό που μπορεί να προσφέρει, πέραν βέβαια της παρακολούθησης των τουριστών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα μας, στα ξενοδοχειακές μονάδες, που είναι βασικό και αυτό, μια εχνηλάτηση συνεχής δηλαδή της πορείας του κάθε τουρίστα, που βρίσκεται και πώς είναι και αν κάνει νοσήματα κλπ. Είναι όταν μπαίνουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη διαδικασία του testing, τη διαδικασία του ελέγχου δηλαδή, ιδιαίτερα σε χώρες που την εποχή εκείνη είναι υψηλής βαρύτητος επιδημιολογικά. Δηλαδή έχουν πολλά κρούσματα. Υπάρχει κάθε φορά ανακοίνωση από την ΕΑΣΑ, την εταιρεία δηλαδή αεροπορικών γραμμών, ποιες χώρες είναι επιβαρημένες, και πρέπει σε αυτές τις χώρες να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ελέγξουμε τους τουρίστες που μπαίνουν στη χώρα μας. Άκουγα χθες συνάδελφό σας που είναι και στην Επιτροπή, εντάξει, τον κύριο Μαγιορκίνη, δεν έχει σχέση το όνομα, που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ένα δεύτερο κύμα μέσα στο καλοκαίρι. Και θέλω μία διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Όταν λέει λοιπόν ένα δεύτερο κύμα μέσα στο καλοκαίρι, εννοεί αυτά τα κρούσματα που μόλις τώρα αναφέρατε, τα πιθανά κρούσματα δηλαδή, εισαγόμενα που θα μας έρθουν, αλλά θα είναι κατά τόπους και θα μπορούμε να φροντίσουμε σε συγκεκριμένες έτσι περιοχές να τα αποκλείσουμε ή να τα περιορίσουμε, ναι. Ή αυτό το δεύτερο κύμα, ή αυτό το δεύτερο κύμα που λέει θα είναι ένα μαζικό δεύτερο κύμα και θα χρειαστούν. Όχι, δεν το πιστεύουμε αυτό. Δεν το πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα μαζικό δεύτερο κύμα. Να το διευκρινίσουμε, γιατί εννοώντας φυσικά όχι. Εσωτερικής προέλευσης. Αυτό, ναι. Αυτό εννοώ. Μην είναι μαζικό και προχωρήσουμε σε ένα γενικευμένο νέο lockdown. Κοιτάξτε, δηλαδή, μέσα στις προσεχείς μια-δύο εβδομάδες θα έχουμε πλήρη εικόνα της πλήρους απελευθέρωσης, της χαλαρότητας που υπάρχει, της χαλάρωσης των μέτρων που υπάρχει και του ανοίγματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην οικονομία. Θα το έχουμε πλήρως, αλλά μέχρι τώρα τα στοιχεία που έχουμε είναι πολύ καλά. Ό,τι έχουμε στην πατρίδα μας είναι από τέτοιες περιοχές υψηλής επιδημιολογικής βαρύτητος, δομές, κλειστές, καμιά προσφυγική δομή. Ξέρετε, η Βόρειος Λίγου Ελλάδα,